εσύ, μάνα μου! Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσουμε από τα κακά. Δεν μπορείς να φτιάξεις ένα μηχανάκι τόσο όμορφο και τόσο εντυπωσιακό και τόσο κραυγαλαίο, ώστε όταν το βάζεις δίπλα σε χιλιάρια, ενώ αυτό είναι 300 μονοκύλινδρο, να τα κάνεις στην άκρη. Γιατί το κάνετε αυτό η F-Moto? Για όσους όμως το αγοράσουν, έχει την πιο εντυπωσιακή εμφάνιση που έχει φορέσει ποτέ, γιατί εμφάνιση μιλάω και για το design αλλά και για τα χρώματα, που έχει φορέσει ποτέ Super Sport παραγωγή. Να το πούμε Super Sport. Να το πούμε Super Sport. Το 300SR, όπως είναι το όνομά του, SR για Sport Racing, είναι μια μοτοσικλέτα που και sport χρήση θα κάνει, αλλά θα σας κουβαλάει κάθε μέρα, από και προς τη δουλειά σας, χωρίς να σας κουράσει, με τιμόνι που κόβει πολύ, με φιλικό κινητήρα. Αυτό το μηχανάκι είναι πραγματικά ένα ολοκληρωμένο, τα κάνω όλα, δείχνω Super Sport Commuter Bike. Και για να μην παρεξηγηθούμε, όταν λέτε δείχνω Super Sport, δεν είναι Super Sport. Έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια Super Sport να εννοούμε τα 600 κινητικά, τα τετρακίνητρα 600. Αυτό είναι 300 μονοκίνητρο, πολύ σύγχρονος κινητήρας, υγρόψυκτος, τετραβάλβιδος, ψεκαστός, δύο κεντροφόρους επικεφαλής, 28 άλογα αποδίδει, 29 PS. Είναι μακρύ σε γρανάζωμα, οπότε θα δείτε πάνω από 160 χιλιόμετρα στο κοντέρ και θα ταξιδεύετε άνετα με 140. Σας έλεγα όμως, αν είναι δεν είναι Super Sport. Αφήνουμε στην άκρη τα 600. Για τη νέα τάξη πραγμάτων που είναι τα 300 με 400 κυβικά, είναι καταπληκτικό. Το φέραμε στην πίστα, δεν περίμενε ότι θα κάνει και πολλά. Έχει και κινέζικα ελαστικά πρώτης τοποθέτησης CST, τα οποία παραδόξως κρατάνε πολύ καλά. Λοιπόν, μέσα στην πίστα έκανε παπάδες. Η μοτοσικλέτα κρατάει ονειρεμένα. Το μόνο όριο είναι τα μαρσπιά που θα βρουν κάτω. Και δεν είναι και πολύ χαμηλά, αλλά θα βρουν. Έχουν κάτι χαμηλές μπιλίτσες. Ευτυχώς είναι σπαστά. Είναι δεμένο. Μπροστινό ανάποδο πυρούνι 37 χιλιοστά, πίσω μόνο αμορτισέρ. Οι αναρτήσεις δεν ρυθμίζονται, αλλά συμπεριφέρονται ενιαία. Έχει μια πλαισιάρα που θυμίζει KTM. Πρέπει να πούμε ότι στο design έχει μπλεχτεί και ο Κίσκα, ο Μέγας Τζέραλντ Κίσκα, ο οποίος σχεδιάζει όλα τα KTM και τα Husqvarna, τώρα σχεδιάζει και τα CFauto. Είναι λοιπόν σπορ. Δεν δείχνει μόνο, παρόλα αυτά δεν είσαι χαμηλά τα χέρια σου να πιάνουν τις μπότες του πυρουνιού, είσαι άνετος στην πόλη. Όταν όμως πας στην πίστα θα το καταδιασκεδάσεις. Να πούμε για την DFT οθόνη, πολύ ψηλό επίπεδο εξοπλισμού, πέρα δηλαδή από το ανάποδο πυρούνι, την ακτινική δαγκάνα, τετραπίστονη παρακαλώ, το δίσκο 292 χιλιοστά μπροστά στο φρένο, τους υπέροχους διακόπτες οι οποίοι έχουμε εδώ πέρα έναν που μοιάζει με τον Ducati, που είναι μαζί kill switch και μίζα, τα δύο mode απεικόνησης των δεδομένων στην TFT οθόνη, Eco και Sport, δεν νομίζω ότι έχει και διαφορά στην απόδοση, πάντως έχει διαφορά στο πώς σου δείχνει την πληροφορία. Έχρωμη οθόνη TFT. Πού θα βρεις τέτοιο πράγμα? Με 4.000 ευρώ, 3.990. Με design το οποίο αντιγράφει μεν, αλλά ξεπερνάει κιόλας πολλές φορές τα Superbike, με χρώματα τα οποία είναι λες και είναι δηλητηριώδες φίδι, τραβάει τα βλέμματα από μακριά, με συμπεριφορά, με εξοπλισμό. Καταπληκτικό. Συγχαρητήρια στη CFMoto.
ευχαριστούμε πάρα πολύ την πίστα Speed Force στο Κοροπή, η οποία μας παραχωρήθηκε ευγενέστατα για τη δοκιμή του CF Moto 300R και το διασκεδάσαμε δεόντως. Και μην ξεχνάτε, κάντε like, follow και subscribe σε όλα τα social media του BikeIt για να είστε πάντα ενημερωμένοι σε ό,τι αφορά τη μοτοσικλέτα. Λοιπόν, κάνω...